Τελευταία φορά τον συνάντησα το 2007, πολύ μακριά από την Ελλάδα, στο Atlantic City, εκεί που είχε προετοιμαστεί για ένα 12γύρο για υπεράσπιση για τη ζώνη του. Και κάνοντας τόσα πολλά χιλιόμετρα, κατάφερε να δω μόνο 1,5 γύρο γιατί κέρδισε τον αντίπαλό του με νοκάουτ. Μετά από τόσα χρόνια, περίπου 5 έχουν περάσει, ο Μιχάλης Αρναώτης έχει έρθει στην Ελλάδα. Καλώς ήρθες ξανά, Μιχάλη, εδώ. Γεια σου, Στεφάνα. Αυτή τη φορά όχι για διακοπές, όχι για να δεις την οικογένεια, την αγαπημένη σου Ελένη με την αγάπη, το νέο μέλος της οικογένειας, αλλά για να παίξεις 12 γύρους για παγκόσμιο τίτλο, αυτό που ονειρευόσουν. Ένα όνειρο που γίνεται πλέον πραγματικότητα. 8 Ιουλίου. Τα ξέρεις, δεν χρειάζεται. Στο Ολυμπιακό Κέντρο πάλι. Ακριβώς. Ξέρεις, θα σε ρώταγα, είσαι σίγουρος ότι θα παίξεις 8 Ιουλίου, γιατί μέχρι τώρα έχεις ξανακλείσει 1-2 φορές στον άρχη να παίξεις στην Ελλάδα και τελευταία στιγμή πάντα κάτι γινόταν και δεν μπορούσε να κάνεις τον αγώνα αυτό. Όχι, είναι, για να με βλέπεις εδώ, να με βλέπεις στην Ελλάδα, ξέρεις, είναι όλα έτοιμα. Ο κύριος Παπαναγιώτου έχει κάνει αυτά που χρειάζεται να κάνει κάθε προμότερ μέσω της Ομοσπονδίας για να κλειστεί ο αγώνας. Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ναι. Πρέπει να έχουμε κάποιους κριτές, κάποια μέλη της Ομοσπονδίας. Πρέπει να είναι όλα πληρωμένα, πρέπει να είναι όλα, ξέρεις, ήδη είναι όλα έτοιμα για να υπάρχουν προϋποθέσεις να γίνει αγώνας. Για να γίνει αγώνας για παγκόσμιο τίτλο. Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν πρόκειται για ένα 12γύρο. Ότι θα αγωνιστεί στην Ελλάδα και θα παίξει 12 γύρους με ένα πυγμάχο από το εξωτερικό. Πρόκειται για έναν αγώνα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Εδώ θα έρθουν κριτές, διαιτητές. Εσύ και ο αντίπαλός σου που θα μας αποκαλύψει λίγο ποιος είναι, είστε στα rankings, ναι, και παίζετε για τον τίτλο αυτό. Μίλησε μας λίγο για αυτή την ομοσπονδία, για τον τίτλο αυτό, γιατί είναι η τρίτη ζώνη στην οποία θα παίξεις για να κερδίσεις παγκόσμια ομοσπονδία. Πέμπτη. Ναι. Έκανα άλλες δύο προσπάθειες σε μια κατηγορία πάνω από τα... Στα welterweight. Στα welterweight, 147, με τον Δημήτριο Χόπινς για την WBC. Έχασα τα σημεία στους 12 γύρους. Και άλλη μια προσπάθεια με τον τελευταίο αγώνα που έχασα, ο οποίος ήταν για δύο ζώνες. Εντάξει, έχω κάνει κάποιες άλλες κινήσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικός ο αγώνας. Είναι παγκόσμιος τίτλος, είναι θυγατρική ομοσπονδία της IBF, World Professional Boxing Federation. Είναι μία κίνηση και για την καριέρα μου πολύ καλή, αλλά και να πω την αλήθεια και οικονομική, έτσι. Άμα δηλαδή κάποιος γνωρίζει λίγα πράγματα για να μπει στο ίντερνετ να κοιτάξει. Δηλαδή WBO για παράδειγμα δεν είναι εύκολο να παίξεις. Όχι εσύ και κάποιος Έλληνας προμότερ να τη φέρει στην Ελλάδα. Μιλάμε για μια ζώνη πολλών εκατομμυρίων. Ναι, σωστά. Ναι, ναι. Για πολλά χρήματα. Μιλάμε η συγκεκριμένη ομοσπονδία όμως είναι μια ομοσπονδία αναγνωρισμένη από την Αμερική. Η συγκεκριμένη ομοσπονδία, λόγω γνωριμίας, να σου το πω έτσι, του μάνατζερ μου, μας κάνει αυτή την καλή, να το πω, να στα πω απλά ελληνικά. Ξέρεις. Βοηθάει. Βοηθάει, ναι. Μας βοηθάει να γίνει αυτή η διοργάνωση εδώ στην Ελλάδα. Και όπως το είπα, είναι καθαρά οικονομικά. Αν μπεις μέσα στα rankings και δεις, νούμερο ένα διεκδικητής μετά είναι ο Bradley, αυτός που παίξε με τον Pacquiao τώρα. Δηλαδή, είναι όλοι αγώνες φωτιά. Οπότε, με την κατάκτηση της ζώνης, συνειδητοποιήσω ότι τα επόμενα βήματα, δηλαδή, αν όχι ο επόμενος αγώνας κατευθείαν για υπεράσπιση, αλλά ο μεθεπόμενος, θα είναι ένας αγώνας. Προφανώς με τον Bradley. Προφανώς μεγάλος αγώνας σε ένα καλωδιακό HBO Showtime που θα το θέλουν πάρα πολύ και θα είναι και οικονομικά πολύ δυνατός. Pay-per-view δυνατό. Ναι. Pay-per-view που στην Ελλάδα δεν τα ξέρουμε τα pay-per-view, τα μαθαίνουμε σιγά-σιγά, όπως στην Ελλάδα δεν ξέρουμε και την επαγγελματική πυγμαχία, τουλάχιστον η νέα γενιά, και τη μαθαίνουμε σιγά-σιγά. Πριν πάμε όμως σε αυτά που θέλω την άποψή σου για το τι σημαίνει επαγγελματική πυγμαχία, να μου μιλήσει για Έλληνες αθλητές και για τα δικά σου όνειρα, γιατί είσαι ακόμα νέος πυγμαχικά σε ηλικία. Αλήθεια είναι αυτή. Νιώθω, νιώθω. Στα 40 νέος. Και 45 και παίζουν για ζώνες. Ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω ότι ξυπνάς ένα πρωί και πλέον δεν τραβάς. Δηλαδή, όλοι οι αθλητές, λίγο πολύ το νιώθουν αυτό. Εγώ κάνω πρωταθλητισμό από 10 χρονών. Είμαι μέσα στα γυμναστήρια, μέσα στα ring, δεν κάνω κάτι άλλο. Το βράδυ φτιάχνεις όλο το πλάνο σου όταν είσαι στο κρεβάτι. Το πρωί θα σηκωθώ, θα τρέξω 10 χιλιόμετρα, θα γυρίσω, θα κάνω βάρη, θα χτυπήσω το σάκο. Δηλαδή, έχεις κάνει το πρόγραμμά σου για τις 2 ώρες. Mm-hmm. Όταν φτάσεις το πρωί να σηκωθείς, να πας να τρέξεις, δεν ξέρω, στο διάδρομο ή στο ταρτάν ή δεν ξέρω πού, στη διαδρομή σου. Και αρχίσεις, τρέχεις και βλέπεις ότι δεν αποδίδεις, ότι πας 1 χιλιόμετρο, 2 χιλιόμετρα και έχεις βαρεθεί. Πώς να σου πω, δηλαδή,
νιώθεις καμένος, mm-hmm. εκεί συνειδητοποιείς ότι πλέον ήρθε ο καιρός να κάνεις retire. Ο Αρναούτης καμένος δεν αισθάνεται ποτέ. Όχι, όχι. Εντάξει, να σου πω κάτι, αγαπάω αυτό που κάνω όσο το, και πιστεύω το καταλαβαίνουν όλοι. Έχω αφήσει την οικογένειά μου, γεννήθηκε το παιδί μου και δεν ήμουν εκεί γιατί είχα αγώνα. Το αγαπάω, νιώθω υγιής. Εντάξει, όλοι έχουμε άτυχες βραδιές, ήττες. Όταν παίζεις σε ψηλό επίπεδο, ήττες, ναι. Είναι ελληνικό φαινόμενο και αυτό να μην ναι. έχεις ήττες, ξέρεις. Όχι, να σου πω κάτι, έχουν ήττες μεγαλύτερα αθλητές, Μοχάμεντ Αλί. Ωραία, θα πάμε εκεί. Πάμε ναι. να πάρουμε λίγο από τη σειρά. Ωραία. 1979, γεννιέσαι στο Ζεφύρι. Ναι. Το αγαπημένο Ζεφύρι, που όπου σταθείς και όπου βρεθείς, μιλάς για το Ζεφύρι. Κάποιος θα ρωτήσει, καλά ρε, ότι πας για δήμαρχος και δεν μας το λες τώρα που επιστρέψεις στην Ελλάδα. Όχι, δεν πάω για δήμαρχος, αλλά τώρα πιστεύω θα μπω πιο δυνατά, γιατί έλειπα όλα αυτά τα χρόνια, για να στηρίξω ανθρώπους που είναι στο Δήμο, που είναι φίλοι μου καλοί, που είναι μέσα στο Δήμο. Και ένα από τους μεγαλύτερους δήμους της Αθήνας πλέον, μιλάμε για τρεις δήμους σε ένα. Ναι, ένας υπερδήμος. Φιλή, Ανολιώσια και Ζεφύρι με τον Καλλικράτη. Μιλάμε συνέχεια για εκεί, γιατί κάποιος θα έλεγε, ας το ξεχάσω αυτό, δεν είναι κάτι πολύ πρεστιζάτο το Ζεφύρι, δεν είναι Εκάλικη Φυσιά Γλυφάδα. Οπότε, Άξι. Αφού έχω φτάσει σε παγκόσμιο επίπεδο, έχω παίξει στο Las Vegas, έχω παίξει για πολλά εκατομμύρια και έχω αυτό το πρεστίζ, ας το ξεχάσω καλύτερα. Εσύ δεν το ξεχνάς όμως. Πιστεύω ότι και με την πορεία μου τώρα, 13ος χρόνος είμαι επαγγελματίας, αν ξεχάσεις από πού ξεκίνησες, δεν θα έχεις και πορεία, δεν θα έχεις και διάρκεια μέσα στον πρωταθλητισμό. Εγώ το αγαπάω το Ζεφύρι, έχω μεγαλώσει εκεί, όλοι οι φίλοι μου είναι εκεί, δηλαδή δεν μπορώ να σκεφτώ ότι θα πάω να μείνω σε κάποια άλλη περιοχή. Ενώ έχω και την οικονομική άνεση τώρα πλέον, mm-hmm. και τη δυνατότητα να πάω να μείνω, απλά τι να το κάνω όταν... Δηλαδή, αν σου πούνε στην Ελλάδα, θα χτίσεις ένα σπίτι. Θα επιλέγεις να το κάνεις στο Ζεφύρι και όχι στην Εκάλη ή σε κάποιο άλλο μέρος. Κοίταξε, πλέον ο Δήμος Φιλής, και αν πάμε προς τα πάνω προς τη Φιλή, είναι σαν Εκάλη. Δεν ξέρω αν το έχει επισκεφθεί ο κόσμος. Mm-hmm. Ελπίζω στο μέλλον να καταφέρω να χτίσω ένα σπίτι κι εγώ. Στα Πάτρια Εδάφη. Ναι, στο Δήμο. Εκεί θέλει να μεγαλώσει η αγάπη, η κόρη σου. Σίγουρα. Εκεί έτσι. Έχω ακούσει ιστορίες και δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινές, γι' αυτό είσαι εδώ για να μας τα πεις, ότι όταν ήσουν γυμνάσιο και λύκειο, ξύπναγες το πρωί, πήγαινε σχολείο, έκανες κοπάνα, πήγαινε στη Λαϊκή μετά να δουλέψεις και συνέχεια προπόνηση. Ισχύει αυτό, έχεις μεταφέρει η τελάρα, έχεις πάει στη Λαϊκή, στον πάγκο. Ναι, ηλικία 13 χρονών. Προσπάθησα να βγάζω τα έξοδά μου για να μπορώ να συνεχίσω τον πρωταθλητισμό. Δεν μπορούσα να επιβαρύνω τους δικούς μου. Όπως ξέρεις, πρωταθλητισμός δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλά ταλέντα, πολλά παιδιά που έχουν καεί ήδη και ήδη κοιτάνε τι θα κάνουν από εκεί πέρα στη ζωή τους. Σχολείο, μάλλον πριν το σχολείο, με έναν πολύ καλό μου φίλο, τον Γιώργο Ραφθέλη, ο οποίος με έχει βοηθήσει. Πάντα με βοηθάει, με στηρίζει, είναι δίπλα μου, ηθική υποστήριξη. Παρέξου. Ναι, φίλος καλός. Ναι. Από τα 13 μου, να σου το πω έτσι. Πηγαίνατε στη Λαϊκή πρωί. Μου δίνει τη δυνατότητα εκείνη την περίοδο να πηγαίνω να κάνω τα μεροκάματά μου, ξέρω εγώ, στη Λαχαναγορά, στη Λαϊκή και τέτοια. Να είμαι οικονομικά ανεξάρτητος από την οικογένειά μου. Mm-hmm. Και από εκεί πέρα να μπορώ να συνεχίσω να. Και μετά προπόνηση. Βέβαια, πάντα. Δεν κουραζόσουν. Λαϊκή, φόρτωμα, ξεφόρτωμα, προπόνηση. Όταν είσαι σε αυτή την ηλικία, νομίζω δεν νιώθεις κούραση. Είναι τόσο πολύ το μεράκι, δηλαδή η όρεξη να μπεις μέσα στο γυμναστήριο. Να φανταστείς ότι πολλές φορές όταν το Ζεφύρι δεν είχε λεωφορεία και κάποιοι για τον ΑΒ λόγο, κόβανε για ένα μήνα, ξέρω εγώ, το λεωφορείο δεν είχαμε. Mm-hmm. Πήγαινα μέχρι τη Φιλαδέλφια, το Ζεφύρι, Φιλαδέλφια με τα πόδια. Έκανα προπόνηση και μετά από Φιλαδέλφια Ζεφύρι πάλι μετά από. Τρεις προπονήσεις ήταν αυτές. Μία να πας, μία να έρθεις και μία προπόνηση. Στο σχολείο δεν ήσουν και πολύ καλός μαθητής, να υποθέσω. Εντάξει, σχολείο πήγαινα και ξεκουραζόμουν πιο πολύ, να σου πω την αλήθεια. Κοιμόμουν στο τελευταίο θρανείο. Εντάξει. Πάντως η παιδεία του ανθρώπου δεν έχει να κάνει μόνο με τη μόρφωση από το σχολείο, έχει να κάνει με αυτά που ζει και έτσι έχει ζήσει πολλά. Εντάξει. Γιατί το 90 ξεκίνησε στην ΑΕΚ καταρχήν. Είναι μεγάλη σου αγάπη. ΑΕΚ, μιλάς συνέχεια για την ΑΕΚ όπως μιλάς και για το Ζεφύρι. Έτσι είναι. Εντάξει, είμαι και ΑΕΚΖΙΣ. Τώρα δεν θέλω να το πάω στο ποδοσφαιρικό, καμία σχέση. Απλά αγαπάω την ΑΕΚ γιατί υπήρχε μια πρώτα απ' όλα, σαν σύλλογος, είχε αθλητές από τις 12 κατηγορίες στην εθνική ομάδα. Οι 6 ή 7 ήταν αθλητές της ΑΕΚ. Πες μερικά ονόματα έτσι, για να μάθουμε κι εμείς. Τιγράν Ουζλιάν. Ο φίλος ο Τίγκο, έτσι. Ναι, που ήταν από τους μεγαλύτερους αθλητές που περάσαν εδώ πέρα. Ήμουνα εγώ, ήταν ο Κοφίνης, ήταν σε όλες τις κατηγορίες.
ο Βλαδίμηρος. Μεγάλο είχαμε... σχολείο, η ΑΕΚ. Ναι, μεγάλο. Μεγάλο και είχε μια φιλοσοφία ότι πρώτα η πυγμαχία και μετά όλα τα άλλα. Πάμε να γίνουμε πρωταθλητές. Δηλαδή πήρα το μικρόβιο σωστά, από... που για καλή μου τύχη για μένα ήταν σωστό, έτσι. Γιατί εγώ κυνήγησα τον όνειρό μου και το έκανα. Δάσκαλο, ποιο είναι, να σε ρωτήσω, ποιο έχει μάθει πυγμαχία, ποιο είναι ο δάσκαλο. Κοίτα, τα πρώτα βήματα πριν πάω στο γυμναστήριο τα έμαθα από τον πατέρα μου. Έτσι, όλη μέρα στο σπίτι ασχολούμαι με την πυγμαχία αυτή. Πυγμάχο ο πατέρα. Πυγμάχο, ναι. Ο πρώτο μου προπονητή ήταν ο Πανταζής ο Μαρκάκης. Ο προπονητή τη ΑΕΚ. Καλό προπονητή. Είχε πολλά θετικά πράγματα, δηλαδή μπορεί να πιάσει ένα παιδάκι που έχει ταλέντο και να το φτάσει σε πολύ καλά επίπεδα. Αργότερα έγινε προπονητής εθνικής ομάδας, ήταν ο προπονητής του 2004 στην Ολυμπιάδα. Mm-hmm. Δηλαδή με ρεζούμε δυνατό. Σαν αθλητής ήταν πολύ καλός, στα νιάτα του. Μετά από 8 χρόνια, γιατί το 90 πήγες στην ΑΕΚ, το 98 φεύγεις και πας όμως στο Λονδίνο. Λονδίνο, ναι. Στο κολέγιο του Lennox Lewis, το camp αυτό. Τελείως διαφορετικά πράγματα εκεί. Άλλη προπονητική, άλλα πράγματα. Εντελώς διαφορετικά, ναι. Ένα παράδειγμα να καταλάβει ο απλός κόσμος ή το παιδί που ασχολείται με το γυμναστήριο. Ναι, άλλο άθλημα. Άλλο άθλημα. Ναι, από το, να σου πω το πιο απλό. Η κατηγορία μου εμένα ήταν 57 κιλά. Τα κανονικά μου κιλά που περπατούσα έξω ήταν 61. Αλλά ήμουν τόσο στεγνός, ήμουν πάνω στην ανάπτυξη, πάντα ήμουν αδυνάτος. Μόλις έφτασα εκεί, κάθισαμε στο τραπέζι να μιλήσουμε, μου λένε να σου κλείσουμε αγώνα. Τι κιλά παίζεις, λέω 57. Με κοιτάνε, για έλα να συζυγίσουμε, ανεβαίνω, ήμουν 61. Μου λέει εντάξει, μου λέει, θα σου κλείσουμε στα 63, λέει, να φας, ξέρεις, να δυναμώσεις. Λέω 63, δηλαδή εγώ δύο κατηγορίες πάνω. Δύο κατηγορίες πάνω, ούτε 60 καν. Λέω, τι λένε αυτοί. Μου λέει, μη στεναχωριέσαι, λέει, όλα θα είναι όπως πρέπει. Και από την μέρα που πήγα εκεί, μπήκα στα Junior World Interweight, τα οποία είναι. Και τελικά αυτή ήταν η καλή κατηγορία. Το είδα κατευθείαν μόλις το είδαν, έτσι. Το πιο απλό, δηλαδή, να σου πω. Μια μικρή παρένθεση για να συνεχίσουμε με την καριέρα σου, έτσι να το πάμε χρονικά. Είσαι στο ύψος που έχεις και παίζεις στα 63. Έκανες μια προσπάθεια να ανέβεις μια κατηγορία στα Welterweight. Τελικά τα 2-2,5 κιλά ήταν τεράστια διαφορά. Τεράστια διαφορά, ναι. Για τους Έλληνες αθλητές, εγώ που ασχολούμαι εδώ πέρα, είτε είναι αυτό πυγμαχία, είτε kickbox, είτε muay thai, αντίστοιχα παιδιά με τη δική σου σωματοδομή παίζουν τουλάχιστον 70-75 κιλά. Ναι. Μιλάμε για 3-4 κατηγορίες πάνω. Κοίταξε, αυτό είναι τώρα εντελώς, είναι ένα θέμα που... Είναι πολύ σημαντικό. Που άμα το ανοίξουμε τώρα μπορεί να μην κλείσει και ποτέ. Ναι, είναι πολύ σημαντικό γιατί... Δηλαδή ο Αρνάδης του σκοτός δεν φαίνεται, μένα, παράδειγμα. Ούτε από κοντά μας εδώ λέω αυτός είναι μπρατσαράς. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Σε όλους μας άρεσε να έχουμε ωραίο σώμα, να είμαστε στην παραλία, να, κάνουμε, ξέρεις, να φαινόμαστε δυνατοί, σε όλους. Εμένα με ενδιαφέρει να μπαίνουμε στο ring και να αποδίδω και να κερδίζω. Δηλαδή να πηγαίνω καλά στη δουλειά μου, σε αυτό που αγαπάω. Εμείς δεν είναι σημαντικό ότι έχεις πιο πολύ δύναμη, ότι είσαι καλύτερος. Όχι, κάθε σωματοδομή πρέπει να είναι στα κατάλληλα κιλά, στην κατάλληλη μυϊκή μάζα. Δεν γίνεται εγώ τώρα ξαφνικά να γίνω heavyweight, είναι πολύ εύκολο. Όπως ξέρουμε, τα αναβολικά έχουν μπει στη ζωή μας, ξέρεις, είναι καθημερινή. Παγκόσμιο φαινόμενο, βέβαια. Ναι, τα βρίσκεις παντού. Ναι. Τα βρίσκει παντού. Αυτό είναι και το λάθος που κάνουν οι αθλητές. Και πόσο μάλλον εδώ στην Ελλάδα που δεν έχουμε και αθλητική παιδεία. Λοιπόν, έχουμε πολλά ταλέντα. Πρέπει οι προπονητές να μπουν λίγο πιο δυναμικά, να ελέγχουν τους αθλητές τους, να μην αφήνουν τους αθλητές τους να χρησιμοποιούν τέτοιες ουσίες. Γιατί δεν ξέρω και εγώ για ποιο λόγο. Δεν τις χρειάζονται καν. Τώρα ένα παιδί όταν είναι 23-24 χρονών είναι αναβολισμένο από μόνο του. Ξέρεις, δεν χρειάζεται να βάλει τίποτα πάνω. Απλά πρέπει να γυμναστεί σκληρά. Να γυμνάζεται πρωί-απόγευμα επαγγελματικά, ο προπονητής του να είναι δίπλα, να ξέρει να τον γυμνάσει. Εμείς δεν υστερούμε από ταλέντα, από αθλητές, υστερούμε από προπονητές. Mm-hmm. Εγώ έτσι πιστεύω. Θα έρθουμε και στην προπονητική, γιατί πριν θέλω να πάμε στη χρονιά που ήταν ορόσημο για σένα, στο 2000. Εκεί κάνεις το ταξίδι της ζωής σου. Ναι. Φεύγεις από την Αγγλία και πας απέναντι, περνάς στον Ατλαντικό. Περνάω τον Ατλαντικό, ναι, αυτό ήταν. Και πας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό το ταξίδι θα το ξεχάσω ποτέ μου. Έχω κάνει και πριν πάω στην Αμερική ταξίδια άπειρα. Δηλαδή, το πώς χρησιμοποιούν άλλοι το λεωφορείο, εγώ είχα το αεροπλάνο λόγω της εθνικής ομάδας, mm-hmm. σαν ερασιτέχνης. Και αργότερα μετά πάλι με τα ταξίδια για να κάνω τους αγώνες μου εκεί, τις προετοιμασίες μου, να έρχομαι στην Ελλάδα. Δηλαδή, ένα ταξίδι της ζωής σου. Δεν ήσουν μόνο σου, εσύ, την Κράνους Λιάν. Ήμασταν τρεις αθλητές. Και Νίκος Ανδρεάδης. Ναι, και Νίκος Ανδρεάδης. Ήμασταν τρεις αθλητές. Αποσκευές, πες μου τι είχατε πάρει για να φύγετε. Να πάτε στην Αμερική και ναι. Πώς
Φτάσατε εκεί. Αγγλικά ξέρατε. Λοιπόν, όχι, τίποτα. Τίποτα. Εγώ ξεκίνησα να μιλάω αγγλικά, λίγα αγγλικά, στο Λονδίνο. Δηλαδή, σκέψου την πρώτη φορά που πήγα στο Λονδίνο για να μπω στο κολέγιο, είχα ένα καρτελάκι που έγραφε το όνομά μου. Και έφτασα και το σήκωσα, ξέρω εγώ, για να με δει κάποιος που με είχαν ενημέρωση. Με πήραν, με βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο και με πήγαν στο κολέγιο. Αυτό ήταν. Στο επόμενο λοιπόν, ταξίδι, για Αμερική, λοιπόν. Ταξίδι, εντάξει, τώρα αυτό το ταξίδι θα μείνει αξέχαστο όσα χρόνια και να περάσουν, ό,τι άλλο και να κάνω στη ζωή μου, έτσι πιστεύω. Τρεις αθλητές. Φοράς καθόλου αγγλικά, στο αεροπλάνο για Αμερική. Στο αεροπλάνο για Αμερική, βαλίτσες με ό,τι είχε ο καθένας, τα υπάρχοντά του τα πάντα, γιατί μεταναστεύαμε. Τι είχες πάρει μαζί που θυμάσαι, κάτι που... δεν χρειαζόταν, αλλά το πήρες. Να σου πω κάτι. Είμαστε εντάξει, συνειδητοποιημένοι, δεν πήραμε πράγματα που δεν χρειαζόμασταν, είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Απλά είχα, ξέρω εγώ, κάποια αρκουδάκια δώρο από την Ελένη, ξέρω εγώ. Κάποια πράγματα που όταν φτάσαμε στην Αμερική, μας ανοίξαν τις βαλίζες και ξέρω εγώ, είχα 30 φυλάκια, καρδούλες, τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ, που ήταν, δεν ήταν για. Ήταν αυτό που θα σου θυμίζει ότι έχεις αφήσει πίσω, έτσι. Γιατί ναι. Δεν ήξερες για πόσο καιρό πας, έτσι δεν είναι. Όχι, όχι. Έφυγες και λες, πάμε και βλέπουμε. Την πρώτη φορά έκανα 1,5 χρόνο να γυρίσω, οπότε... Φτάνεις λοιπόν εκεί με τον Ανδρεάδη και τον Νουσλιάν, σας υποδέχονται από το camp. Μας υποδέχονται, μας πηγαίνουν κατευθείαν χωρίς να δούμε πολλά πράγματα στο προπονητικό camp και από εκεί ξεκινάει η οδύσσια, να το πω έτσι. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ προπόνηση. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ προπόνηση, γιατί κανείς δεν πετάει τα λεφτά του, δεν επενδύει χωρίς να έχει όφελος. Δεν είχα υπογράψει ακόμα, δεν είχε συμβόλαιο. Πήγες να σε δούνε και αν όλα πήγαιναν καλά, θα υπέγραφες. Όχι, όχι, αυτό ήταν στο Λονδίνο. Α, στην Αμερική είχαμε τελειώσει. Ναι. Είχα κάνει ήδη και έναν επαγγελματικό αγώνα εγώ στην Ουκρανία και από εκεί πέρα βρεθήκαμε. Έμεινες μόνο εσύ στην Αμερική και ο Νίκος Ανδρεάς, heavyweight, και ο Τιγκράν Ζουλιάν, ο οποίος ήταν νομίζω welterweight ή πιο χαμηλά από σένα. Welterweight. Επέστρεψαν. Για τους δικούς τους λόγους ο καθένας. Εσύ έμεινες. Έφυγε και η παρέα σου. Μόνος τελείως. Ναι, μόνος μου. Μόνος μου εντελώς. Με σπαστά αγγλικά. Τίποτα. Και καλά ελληνικά. Ναι, καλά ελληνικά που δεν μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω πουθενά εκτός από το τηλέφωνο. Να μιλάω με τους φίλους μου. Δηλαδή τα περισσότερα χρήματα τα ξόδευα να παίρνω κάρτες για να μπορώ να μιλάω με τη γυναίκα μου, με τους φίλους μου που είχα αφήσει εδώ. Στο γυμναστήριο τα λίγα αυτά του γκέτο, WhatsApp και τα λοιπά. Έμασε στα Αμερικάνικα από τον γκέτο, έτσι. Ναι, εγώ τώρα πλέον μιλάω. Υπόγειο το γυμναστήριο. Ή ένα γυμναστήριο κλειδάτο. Όχι, δεν υπάρχουν κλειδάτα εκεί. Το γυμναστήριο που γυμναζόμασταν, France Street Gym στη Φιλαδέλφεια, ήταν γυμναστήριο 80 χρονών. Περάσανε τα μεγαλύτερα ονόματα και γυμναστήκαν εκεί μέσα. Έμπαινε είτε κουρασμένο. Τα πάντα. Έχρωμοι, όλοι. Τα μεγαλύτερα ονόματα. Σαβές, Τέιλορ, Σουγκαρέι Ρόμπινσον, τα παλιά τα χρόνια που είναι από τους καλύτερους πυγμάχους. Πώς υποδέχτηκαν τον λευκό Έλληνα Αρναούτη? Κοίτα, όπως ξέρεις η Φιλαδέλφεια και το γνωρίζουν όλοι, το 90% είναι... Ο πληθυσμός είναι μαύροι, έτσι. Mm-hmm. Αυτό το γνωρίζουν. Και η ηρωνία είναι ότι έχουν τον Μπεν Φράγκλι άγαλμα, ο οποίος κρεμάει. Λοιπόν, σε άλλα σαλόνια, άλλα επίπεδα, όταν μπαίνεις μέσα στο γυμναστήριο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να δείξεις χαρακτήρα, να αποδείξεις ότι κοιτάξτε, ήρθα για αυτόν τον λόγο, δεν ήρθα για να γίνω sparring partner. Πρέπει να πάρεις το σεβασμό. Οπότε, καταλαβαίνεις ότι είχαμε ειδικά τους πρώτους μήνες παγκόσμιους πολέμους μέσα στο γυμναστήριο. Θέλανε όλοι να σε στείλουν πίσω στην Ελλάδα. Ναι, ήταν το white guy. Ήσουν το white guy. Ναι, και έπρεπε να φύγω από το γυμναστήριο. Εντάξει, φύγαν άλλοι τελικά. Τα κατάφερες εκεί. Σκεφτός το ζεφύρι μέσα σου όταν πείσμονες. Να σου πω κάτι. Εγώ ίσως μπορεί να προσαρμόστηκα κιόλας πιο εύκολα, γιατί και οι περιοχές του ζεφυρίου δεν είναι περιοχές χωρίς να θέλω να προσβάλλω τις Κηφισιάς, ξέρεις. Είναι παιδιά είναι που άλλες... λίγο πιο δύσκολες περιοχές. Έχει την επιβίωση καθημερινότητα. Ναι, έχεις την επιβίωση καθημερινά, πρέπει να παίξεις τις μπουνιές σου, να σου το πω έτσι. Είναι λίγο πιο underground κατάσταση. Οπότε δεν δυσκολεύτηκα και πολύ να προσαρμοστώ στις γειτονιές της Φιλαδέλφειας και ίσα ίσα που με αγαπήσαν κιόλας και έχω αρκετούς φίλους που είναι μαύροι. Με λίγα λόγια, τους έδιρες μια γύρα όλους και μετά σε σεβάστηκαν. Μια γύρα. Να το καταλάβω. Να σου πω κάτι. Πήγα στο France Street που είναι το καλύτερο γυμναστήριο της Φιλαδέλφειας. Αυτό που λένε είναι ότι αν βγάλεις τα sparring της Φιλαδέλφειας γίνεσαι παγκόσμιο πρωταθλητής. Και έκανα αθλητές που ήταν το σπίτι τους να φύγουν από το γυμναστήριο και να πηγαίνουν να γυμνάζονται σε άλλο γυμναστήριο.
Όλα ωραία και καλά, μέχρι που κάποια στιγμή έρχεται και το άστρο σου. Και σου λέει το 2004, ο παγκόσμιος αθλητής WBO, τεράστια ζώνη, αναγνωρισμένη, στα Junior Welterweight, ο Ουράγκο, επιτρέπεται να επιλέξει έναν αθλητή εκτός δεκάδας, αν τα ξέρω καλά, ναι, ναι. Για να έχεις κάνει υπεράσπιση ζώνης. Έχεις δικαίωμα να κάνεις υπεράσπιση με έναν αθλητή μέσα στη χρονιά και είσαι υποχρεωμένος από την Ομοσπονδία μέσα σε 90 μέρες να υπερασπίσεις τη ζώνη με το νούμερο 1. Αλλά μπορείς πριν από το νούμερο 1 να διαλέξεις και έναν εσύ. Ναι, ή και μετά το νούμερο 1 να κάνεις, γιατί με κάθε 90 μέρες, κάθε 90 μέρες πρέπει να κάνεις υπεράσπιση. Ρόκι Μπαλμπόα ακριβώς. Που διαλέγει, ναι, λοιπόν, γίνεται, και διαλέγει ξέρεις, ακριβώς η ταινία, το ίδιο. Η ταινία είναι γραμμένη μέσα από τη ζωή την πυγμαχική, mm-hmm, της Αμερική. Είναι exactly, ξέρεις, 100%. Δηλαδή, και ο Ουράγκο διαλέγει αριστερόχειρα το white guy της Φιλαδέλφειας. Ο Ουράγκο, κοίταξε, δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα. Ο manager, το promoter, το matchmaker, αυτός που ξέρει που να φτιάξει τον αγώνα, λέει θα κάνουμε έναν εύκολο αγώνα. Έναν εύκολο αγώνα. Ναι, Έλληνας τώρα μέσα στα σαλόνια της πυγμαχίας δεν υπάρχει. Υπήρξε ένας, ο Αντώνης Χριστοφορίδης, τον οποίο και εγώ τον έμαθα δυστυχώς όταν πήγα στην Αμερική. Και σου λέει Αρναώτης, να τελειώσουμε να κάνουμε, ναι, αυτή την περάσπιση, να πάμε με το νούμερο 1 μετά. Και ξαφνικά χτυπάει η πόρτα της τηλεόρασης και μας λέει παίζεις για παγκόσμιο τίτλο, όταν εγώ πλέον ήμουν ακόμα πυγμάχος. Τι νίκες είχες, τι ρεκόρ είχες τότε? 9-0. Μου χτυπάνε την πόρτα όταν ακόμα ήμουν πυγμάχος των 6 γύρων, δεν είχα πάει πάνω από 6 γύρους. Και μας λέει, το 10 γύρο. Ναι, και ξέρει, όταν κάνεις εξάγυρα παίζεις με τα επίπεδα των 6 γύρων, δεν υπάρχει top level αθλητής που θα κάνει 6 γύρους. Και μου λένε, θέλεις στο πιάτο, το συμβόλαιο, τα λεφτά πρώτα απ' όλα. Μετά το όνειρό σου ότι θα παίξει για παγκόσμιο τίτλο, αλλά ξαφνικά η ανασφάλεια ότι κάτσε ρε φίλε, εγώ μπορώ εγώ τώρα αυτή τη στιγμή να μπω στο ring με αυτόν τον αθλητή. Και αυτός ο αγώνας ήταν και ο αγώνας που μου άνοιξε την πόρτα στην τηλεόραση και μετά από αυτόν τον αγώνα όλοι μου, οι άλλοι αγώνες είμαι main event. Έναν αγώνα που τον κέρδισες ουσιαστικά στα σημεία. Κοίταξε, γιατί πολλοί λόγοι γίνεται όταν. Ξέρεις, δεν είναι ποδόσφαιρο, έχω ξαναπεί και μπάσκετ που τελειώνει και είναι ένα 0 το σκορ και λες, να ο νικητής. Ναι. Ένας αγώνας που τον κέρδισε, αλλά οι κριτές το έφεραν ισοπαλία. Εκεί που έπρεπε να το φέρουν, η τηλεόραση με έδωσε νικητή, δεν ήμουν εγώ το όνομα. Το όνομα ήταν ο Ουράγκο. Έγινε όνομα εκείνη τη βραδιά όμως. Εκείνη τη βραδιά άνοιξε η πόρτα. Όνομα. Άνοιξε η πόρτα και στην καριέρα μου. Και ήρθαν όλα τα πράγματα όπως και είσαι μέσα στα 5 καλύτερο νοκάουτ του 2005, ο καλύτερος αριστερόχειρας του 2005 ή 6 αν θυμάμαι καλά. Το 6. Ο πιο θεαματικός πυγμάχος, κάνεις μια διετία-τριετία όνειρο ζωής, ούτε στον ονειρά σου πιστεύω να το σκεφτώσουν αυτό, έτσι. Όχι. Τώρα καθόμουν, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση και βλέπαμε το τέλος της χρονιάς, το Δεκέμβριο, όλα τα highlights, ξέρω εγώ, την εκπομπή του Showtime. Τι έγινε, με την παρέλαση στην Αμερική, λες. Ναι, και ξαφνικά με λένε: δεν μπορούμε να. Καλύτερος αθλητής, ξέρω εγώ, Αρναώτης Μιχάλης. Και δείχνει κάποια σποτάκια, κάθομαι, το βλέπω. Τελειώνει, ξέρω εγώ. Λέω, τι έγινε. Λέω, τι έγινε τώρα αυτό. Εντάξει. Ναι. Ναι, αυτά είναι. Κάποια στιγμή έχει πάει τόσο καλά και έχει πάρει μία-δύο ζώνες, έχει κάνει υπεράσπιση πόσες φορές. Της WBO, την NBO, WBO 6 φορές. Mm-hmm. Μετά διεκδίκησα την WBO από τον Τόρες, το οποίο. Όλοι μπορούν να το δουν αυτό το παιχνίδι, υπάρχει και στο YouTube, κάποιος το έχει ανεβάσει. Με δίνουν όλα τα site, ακόμα και το HBO νικητή και έχασα για ένα σημείο. Εντάξει, αυτά είναι business. Πρέπει να μπεις δηλαδή πλέον στις business, να συνειδητοποιήσεις τι γίνεται. Και εκεί κάνεις το λάθος, εσύ θέλω να μου απαντήσεις. Αποφασίζεις πάντως σίγουρα με τους manager σου να ανέβεις μια κατηγορία. Από τα welterweight, από τα junior welterweight στα welterweight. Είναι μόνο 2,5 κιλά, έτσι δεν είναι παραπάνω. Είναι 3 κιλά, 3 απλά, κιλά. Απλά τι γίνεται. Είναι... Πόσο διαφορά στα budget οικονομικά υπάρχει. Ναι, τρελά budget. Τώρα σκέψω ότι... Άλλη κατηγορία. Ναι, άλλα λεφτά. Είναι 200% πάνω. Άρα το κάνεις για τα λεφτά. Για τα λεφτά και όχι μόνο για τα λεφτά. Θα σου τελικά πω ακριβώς. Δεν σου πήγαινε σε αυτή την κατηγορία, έτσι δεν είναι. Όχι, είναι πολύ μεγάλο. Είναι πρώτα απ' όλα συναντώ αθλητές που είναι 1,85 ύψος. Top level, έτσι. Μιλάμε τώρα πάντα για αθλητές top level, δεν μην φαντάζεται. Mm-hmm. Σίγουρα πιο δυνατοί, γιατί κάνουν πιο μακριά άκρα. Πιο μακριά άκρα, πιο τεχνίτες, στο παιχνίδι των 147, γιατί κάθε κατηγορία έχει και διαφορετικό παίξιμο. Αυτό θέλω να σου δώσω να καταλάβεις. Mm-hmm. Για 3 κιλά όλα αυτά. Ναι. Σκέψω ότι και για τα junior welterweight δεν είμαι ο ψηλός ο αθλητής. Έχω παίξει με τον Gendon Holt, ο οποίος είναι junior welterweight, ο οποίος είναι 1,83 ύψος. Έχω παίξει. 3 κιλά. Ναι, και ο οποίος είναι παγκόσμιος πρωταθλητής, έχει παίξει με Bradley, έχει κερδίσει τον Bradley, δηλαδή είναι ο άνθρωπος, ξέρεις, στα top level. Έχω κάνει με πυγμάχους οι οποίοι είναι.
πιο ψηλή. Δεν σου τέριαζε η κατηγορία, ήταν άλλο παίξιμο τελείως. Ήταν πολλά τα κιλά για μένα, γιατί όπως ξέρεις, η ζύγηση γίνεται μια μέρα πριν. Όλοι κατεβαίνανε, ξέρω εγώ, από 73-74 κιλά. Εμένα τα κανονικά μου κιλά είναι μέχρι 66, δεν μπορώ να πάω παραπάνω. Για να βγάλεις 12 γύρους, ξέρεις, είναι επίπονο. Οπότε συνειδητοποίησα ότι ήθελα να κάνω τη διαφορά, να κάνω μια διεκδίκηση και να κατακτήσω μια ζώνη και σε μια άλλη κατηγορία, όπως κάνουν πολύ μεγάλοι αθλητές. Δυστυχώς εγώ δεν ξεκίνησα από τα χαμηλά τα κιλά, γιατί όπως λέω, ο Πακιάου ξεκίνησε από τα... Πιο κάτω από σένα. Δεν συγκρίνω, δεν βάζω, ξέρεις, ποτέ το όνομά μου τώρα πάνω στο τραπέζι με τέτοια ονόματα. Εγώ, όχι, λες ένα παράδειγμα. Ναι, ξεκίνησα από τα 120 πάνω. Δηλαδή από τα 51 κιλά. Έγινε 51, ναι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για ανθρώπους φαινόμενο, απλά δεν είναι μόνο αυτοί. Υπάρχουν χιλιάδες αθλητές που κάνουν αυτά τα ξεσπάσματα. Πλήρωσες, αν θέλεις, το γεγονός ότι εκεί πήγες για τα λεφτά. Γιατί για τα λεφτά πήγες. Κοίτα, έχω κάνει αγώνες για λεφτά που, το έχω πληρώσει, έχω χάσει. Και ενώ π.χ. ο αγώνας που έκανα στη Φιλαδέλφεια με. Ο αγώνας πριν έρθει στην Ελλάδα, λες. Πριν έρθει στην Ελλάδα, ναι, ο τελευταίος αγώνας. Ήταν καθαρά για τα λεφτά. Δύο εβδομάδες πριν αρρώστησα, είχα 40 πυρετό. Που κανονικά έπρεπε να διακόψω τον αγώνα. Αλλά ήταν τα λεφτά. Είχα την ψυχολογία, γιατί ήμουν στην προπόνηση ότι ξέρεις, εντάξει, θα συνέρθω, δεν είναι τίποτα γι' αυτά. Και μου βγήκε σε κακό. Τέταρτο γύρο έκατσε τον κόλλο μου και έφαγα το μέτρημα, τελείωσε ο αγώνας. Το λες αυτό, να σου πω κάτι. Δεν υπάρχουν πολλοί αθλητές, κανένα στην Ελλάδα καταρχήν. Γιατί υπάρχει ένα ελληνικό φαινόμενο ότι ο Έλληνας, όταν ο πρωταθλητής, δεν πρέπει να χάνει. Γι' αυτό κιόλας επιλέγονται matchmaking τέτοια τα οποία. Κοίταξε, αν θέλεις, επειδή το έχουμε σχολιάσει, το πούμε και μετά, είναι για γέλια μερικές φορές. Να στο κόψω αυτό για να καταλάβεις. Εσύ λες τώρα, έκατσα στον κόλλο μου, το λες κανονικά. Ναι, εντάξει, δεν έχω κάτσει μία φορά στον κόλλο μου. Αθλητή, είναι τώρα σαν να λέμε έγινε μπέναλτι στο ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ. Ή ένα θερματοφύλακας έγινε αυτόν τον γκολ, ξέρω εγώ, από ένα μεγάλο αθλητή που είναι. Θα μπορείς να το κρύβεις ή να μην το έλεγες τώρα. Μα δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι ιστορία. Το να κάτσει τον κόλλο σου είναι ιστορία. Δεν αλλάζει. Απλά έχουμε μία φιλοσοφία εδώ στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι, στη μικρούλα μας εδώ, ότι είμαστε η champion της γειτονιάς. Τώρα μιλάω γιατί για αυτούς μιλάω. Γιατί πρωταθλητές εδώ στην Ελλάδα, είπαμε ότι έχουμε αθλητές, έχουμε σε όλα τα αθλήματα που έχω δει καλούς. Απλά πρέπει να συνειδητοποιήσουν κάποια πράγματα. Το να είσαι πρωταθλητής της γειτονιάς και να νομίζεις ότι πας καλά και ότι κάτι γίνεται, είναι μεγάλο λάθος. Πρώτα απ' όλα συνειδητοποιούν ότι δεν κονομάνε, να στο πω. Για business, έτσι. Λεφτά, δεν παίρνουν λεφτά. Mm-hmm. Το πρωτάθλημα, τα πρωταθλήματα της Ελλάδας είναι τα τελευταία, δεν σου λέω παγκοσμίως, στην Ευρώπη, σε βάζω εδώ που ανήκουμε, τα τελευταία. Δεν πιστεύω να διαφωνεί κανείς. Mm-hmm. Απλά πρέπει οι αθλητές να αρχίσουν να ξυπνάνε. Mighty.